Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στο στούντιο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο οικονομολόγος και πρώην πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στον νομό Ροδόπης, ο κύριος Κώστας Βουζουκίδης. Κύριε Βουζουκίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Art Channel. Πριν πάμε στις τριβές στους Ανεξάρτητους Έλληνες, να μου πείτε καταρχήν πώς είδατε τη συμφωνία της προηγούμενης Κυριακής για το ονοματολογικό του σκοπίου. Ήταν μια συμφωνία η οποία δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Ήταν μια συμφωνία που επευλήθη από εντολές Αμερικάνων κυρίως και Γερμανών και στις οποίες βρέθηκαν δυστυχώς πολύ πρόθυμοι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να την αποδεχθούν. Πιστεύω ότι μπορούσαν να καταλήξουν σε μια πολύ καλύτερη συμφωνία χωρίς την εκχώρηση ούτε του ονόματος Μακεδονία, ούτε της ιστορίας της Μακεδονίας, ούτε της εθνότητας, διότι έχουμε μακεδονική εθνότητα πλέον, αλλά ούτε και της γλώσσας που μιλάνε για μια σλαβική γλώσσα και την ονομάζουν μακεδονική. Όταν ο Μεγάς Αλέξανδρος έπαιρνε μαθήματα από τον Αριστοτέλη, δεν νομίζω ότι μιλούσαν σλαβικά. Οι Σλάβοι παρουσιάστηκαν μετά τον 7ο αιώνα στην περιοχή. Μάλιστα, κύριε Βουζουκίδη, είδαμε αρκετά στελέχη των Ανεξάρτητων Ελληνίων να παρετούνται, μεταξύ αυτών και εσάς. Βέβαια, το κλίμα είναι αρκετά βαρύ. Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησαν και προσωπικά, αλλά γενικότερα για τα άλλα στελέχη? Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όταν συγκροτηθήκαμε το 2012 και είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ήμουν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ήμουν μέχρι στιγμής υποψήφιος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις σαν υποψήφιος βουλευτής, ήμουν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στις περιφερειακές εκλογές, ήμουν αναπληρωτής γραμματέας εσωτερικών και διοικητικής μεταρρύθμισης και ήμουν από τα στελέχη τα οποία κινήθηκαν με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον και τα συμφέροντα της περιοχής μου εδώ, της Ροδόπης ιδιαίτερα. Συστρατευθήκαμε με κάποιο σκοπό και με κάποιες αρχές. Μέσα στις αρχές αυτές ήταν και η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία μιλούσε ότι δεν θα εκχωρήσουμε τίποτα από το έδαφος μας, την κυριαρχία μας και το έθνος μας. Και αυτή τη στιγμή, με αυτή τη συμφωνία, γίνεται μια εκχώρηση, η οποία δεν είναι μια αυτοτελής πράξη, έχει και συνέχεια. Δεν προλάβαμε να υπογραφεί αυτό το προσύμφωνο, το οποίο έχει συνέχεια βέβαια, και ήδη βγήκαν κάποιοι και φωνάζουν για μακεδονική μειονότητα στα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό το οποίο κάνανε με το να εκχωρήσουν όνομα, εθνότητα, γλώσσα, ήταν έγκλημα και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησα πλέον να συνεργάζομαι με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι, μάλλον εγώ δεν σταμάτησα, αυτοί βγήκαν εκτός. Και θυμάμαι ότι είχα πει σε μια άλλη εκπομπή της τηλεόρασης ότι όποιος αποδεχθεί το όνομα Μακεδονία στο κράτος αυτό της Φύρομ θα είναι εκτός Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δυστυχώς, ακόμη και ο Πάνος Καμένος βρίσκεται εκτός Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έγινε εξαρτημένος, δεν ξέρω αν είναι από τη θέση του ή αν είναι από κάτι άλλο. Μια φορά δεν μπορεί ο πρέσβης της Αμερικής να είναι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί πριν ακόμη ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Κάποιοι που φωνάζαν έξω οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έγιναν ενέκοι, έγιναν άνθρωποι υποτελείς και στους Αμερικάνους και στους Γερμανούς. Και αυτό είναι λυπηρό. Οι Αμερικάνοι πίεζαν περισσότερο, υπάρχουν τα ενεργειακά αποθέματα, ισχυρές ΗΠΑ, το ίδιο και η Γερμανία. Είμαστε μια χώρα πολύ πλούσια σε ενεργειακά αποθέματα. Είμαστε μια χώρα που είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο από το οποίο περνάνε και ενεργειακοί κόμβοι και συγκοινωνιακοί κόμβοι και οι Αμερικανοί, όπως κάνανε με τη Γιουγκοσλαβία πριν από λίγα χρόνια και την διαλύσανε κυριολεκτικά, επειδή ενδιαφέρονται να κρατήσουν την επιρροή τους εδώ, επειδή ενδιαφέρονται να μην αυξήσει την επιρροή της η Ρωσία, καθώς επίσης και να περιορίσουν τις κινήσεις τις εμπορικές της Κίνας και της Ινδίας αργότερα, προσπαθούν να μας έχουν και εμάς υπό το κράτος πίεσης και βίας. Και δυστυχώς, μέσω οικονομικής κρίσης μας εξανάγκασαν να δώσουμε και εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ήταν εγκληματική αυτή η συμφωνία και πιστεύω ότι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο Πάνος Καμένος, δεν έπρεπε να δώσει τη στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση, να προκαλούσε κυβερνητικό πρόβλημα, να προκαλούσε πτώση κυβέρνησης ή το κυριότερο, γιατί δεν προσφύγαμε σε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Το πιο δημοκρατικό μέσον. Ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει. Και όχι να γίνει αυτή η κοροϊδία βέβαια που έγινε στο προηγούμενο δημοψήφισμα, που ψηφίσαμε όχι και το γυρίσανε σε ναι. Αν λοιπόν έχουμε τέτοιους αγύρτες επάνω στις ηγεσίες,
Πιστεύω ότι θα πρέπει και ο λαός να αρχίσει να μετέχει στα πάντα. Δυστυχώς υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι περισσότεροι ιδιωτεύουμε. Εσύ που κάθεσαι στο σαλόνι σου αυτή τη στιγμή, στην καφετέρια, και δεν μετέχεις στα κοινά. Εσύ που όταν έρχονται οι εκλογές δεν πας να ψηφίσεις. Έχουμε εδώ στην περιοχή τρεις μουσουλμάνους βουλευτές. Δεν εκπροσωπείται από χριστιανικό στοιχείο και δεν έχω πρόβλημα με τη θρησκεία. Έχω πρόβλημα όμως με το ότι κανένας από τους μουσουλμάνους βουλευτές δεν ενδιαφέρθηκε για ένα κοινό θέμα όλης της περιφέρειας εδώ και του νομού. Μόνο για θέματα μειονότητος. Και σας το ένα ερώτημα πολύ κρίσιμο και σας προκαλώ και εσάς κύριε Δοδοκότση να το ερευνήσετε. Σήμερα πού ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποια δημόσια υπηρεσία και πιέζαν για κάτι παράνομο? Όπως επίσης, ποιος κατέβασε τον διοικητή της ασφάλειας Κομωτινής και της κρατικής ασφάλειας και τους ανθρώπους τους δημιουργήσαν τέτοιο πρόβλημα με την ανοχή αυτού του Τόσκα, του ανεκδίγητου Τόσκα που άνοιγε πόρτες επί Πασόκ και δημιούργησε τέτοια προβλήματα? Είναι λοιπόν τα πράγματα αρκετά δύσκολα και καλά θα είναι όλοι μας να αρχίσουμε να μετέχουμε στα κοινά και να απαιτούμε και να μην αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Μάλιστα, κύριε Βουζουκίδη, να γυρίσουμε στα Σκόπια. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα, όπως αναφερθήκατε για προσύμφωνο, και όντως είναι προσύμφωνο, δεν είναι τελική συμφωνία. Χρειάζεται μια σειρά από διαδικασίες που θα τραβήξουν, εγώ λέω, μια τριετία τουλάχιστον. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι το προσύμφωνο προβλέπει ότι από την αρχή, άσχετα εάν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσκλησης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι αρνηθήκαμε οτιδήποτε δικαίωμα, άσχετα το τι θα κάνουν, να υπαναχωρήσουμε και να μην τους δεχθούμε εκεί μέσα. Δεύτερον, ήδη από την Βουλή των Σκοπίων περάσανε με 69 ψήφους, 61 χρειαζότανε, αυτήν την πρώτη συμφωνία. Οι Σκοπιανοί θα κάνουν δημοψήφισμα, θα ρωτήσουν τον λαό τους. Εμείς οι Έλληνες γιατί δεν ρωτώμαστε? Είμαστε κατώτερης πνευματικής στάθμης? Δεν έχουμε δυνατότητα κρίσεως? Γιατί κύριε Τσίπρα δεν καταφεύγεις σε δημοψήφισμα? Γιατί ξέρεις ότι θα σε μαυρίσουν? Γιατί ξέρεις ότι θα χάσεις την εξουσία? Γιατί ξέρεις ότι όλο το πασοκογενές κυβερνητικό σχήμα που έχεις, το οποίο κινείται στα χνάρια του Πασόκ, οι πάντες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, με ό,τι δημιούργησαν, με ό,τι κακό έκαναν. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα της Μακεδονίας, είναι όλης της Βόρειας Ελλάδας και είναι και της Θράκης. Πριν από λίγο καιρό στο Περιφερειακό Συνέδριο, ο κύριος Τσίπρας είχε σκοπό να ανακοινώσει ότι θα γίνονται εκλογές για τις επιτροπές των Μουφτιών και για τη Μουφτία. Και με τα βίας καταφέραμε να τον σταματήσουμε. Και πραγματικά για ορισμένα πράγματα για τα οποία καταφέραμε να κάνουμε είμαι υπερήφανος. Για ορισμένα πράγματα που καταφέραμε να σταματήσουμε ανθρώπους να τρέχουν στα βουλευτικά γραφεία των βουλευτών της περιοχής είμαι υπερήφανος. Μάλιστα, κύριε Βουζουκίδη, να τελειώσουμε ένα ακραίο σενάριο. Ερώτηση: ακραίο σενάριο όμως. Μήπως τελικά σε βάθος χρόνου, δηλαδή μετά από 30-40 χρόνια, πάμε για διαμερισμό τόσο της Μακεδονίας όσο και της Θράκης? Είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί, η στρατηγική των Αμερικανών είναι να έχουν το διέρη και βασίλευε. Θέλουν να έχουν χώρες υπό έλεγχο. Είναι γεγονός ότι τα αραβικά κράτη έχουν ορισμένα αποθέματα πλέον ενεργειακών πόρων και θα μεταφερθούν κάπου αλλού τα συμφέροντα, τα ενεργειακά. Η περιοχή μας είναι γεμάτη τέτοια ενεργειακά συμφέροντα. Μια Ελλάδα λοιπόν συρρυκνωμένη ή μια Ελλάδα αδύναμη τους βολεύει. Και αυτή τη στιγμή ήδη άρχισαν τα ελυτρωτικά συνθήματα στα Σκόπια. Ήδη θα μας οδηγήσουν και σε συμφωνία με Αλβανία και αν παραμείνει ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του Γεωργάκη Παπανδρέου, να μην το ξεχνάμε κι αυτό, αν παραμείνει στη θέση του, πιστεύω ότι πάλι παρόμοιες συμφωνίες θα μας φέρει. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να φύγουν από την εξουσία αυτοί οι άνθρωποι και θα πρέπει να μπουν σωστοί άνθρωποι. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ούτε υπέρ Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ Ποταμιού, ούτε υπέρ πρώην Πασόκ και συνήν, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να βγουν καινούργιες υγιείς δυνάμεις, οι οποίες να έχουν πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας, πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και να μην είναι αρνησιπάτριδες. Είναι λοιπόν ένα από τα σχέδια των Αμερικανών να ελέγξουν την περιοχή με μικρότερες χώρες. Πιστεύω ότι δεν θα τους δώσουμε αυτή τη χαρά και αυτό το δικαίωμα. Πιστεύω ότι με την ενεργοποίηση του καθενός μας και εσένα που κάθεσαι στον καναπέ σου και λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνουνε, ότι ξέρεις αυτή είναι πως είναι, θα πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε, όλοι να κινητοποιηθούμε και να μην αφήσουμε σε χλωρό καλαρί κανέναν και να μην αφήσουμε κανέναν να υπονομεύει την εθνική ενότητα, το έθνος των Ελλήνων. Μάλιστα. Κύριε Βουζουκίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
Συγγνώμη για τον τόνο, αλλά αισθάνομαι πολύ πικραμένος για την προδοσία που γίνεται στη χώρα μου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για άλλη